Κάθε μέρα ήταν και χειρότερη. Κάθε μέρα ήταν και χειρότερη. Δηλαδή, το να ακούς τις μάχες από μακριά και όσοι ξέρουν να ακούσουμε βολές πυροβολικού, λες εντάξει είναι μακριά. Όταν κάθε μέρα που πλησίαζε γινόταν όλο και πιο κοντινός αυτός ο ήχος. Η πόλη καταλάβουμε ότι ήταν αποκλεισμένη από τρεις μεριές. Εντάξει, δεν μιλάμε για τη θάλασσα, μιλάμε από ανατολικά οι γνωστοί, ας πούμε, υποτίθεται αυτονομιστές. Από την άλλη ήταν ο επιτιθέμενος η πάνω χώρα. Χτυπήθηκε πολύς άμαχος πληθυσμός. Χτυπήθηκαν δομές οι οποίες και χτυπιούνται, γιατί όταν φεύγαμε ήμασταν σε ένα ύψομα όταν φεύγαμε και γίνονταν ακόμα αεροπορικοί βομβαρδισμοί. Να πω ότι χτυπήθηκε με ευτήριο, να πω ότι χτυπήθηκε παιδιατρική κλινική, να πω ότι χτυπήθηκε βιβλιοθήκη, να πω ότι χτυπήθηκε πανεπιστήμιο. Όταν λέω χτυπήθηκε, εννοώ παιδιά δεν έμεινε τίποτα. Και ελπίζω να μην είχε κόσμο μέσα. Να πω ότι χτυπήθηκε το κέντρο της Μαριούπολης και αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κανένα λόγο, ας πούμε, να γυρίζει κάποιος αυτή την πόλη. Η οποία θα υπουλώσει αυτό το τραύμα μέσα σε μια γενιά είναι ζήτημα. Δηλαδή με θλίψη το λέω. Έζησα την πόλη πολύ λίγο όταν ήταν ζωντανή, όταν ήταν... Όταν είχε κόσμο έξω με τα μαγαζιά της, με τα εστιατόρια της, με την ωραία της ατμόσφαιρα, με τη θάλασσά της, ξέρω εγώ, την παραλιακή της, την οδό κτλ. Και αφήνω πίσω, δεν ξέρω αν έχεις δει εικόνες Συρίας, ας πούμε. Κακό παράδειγμα που το αναφέρω κιόλας, αλλά και ακόμα και σήμερα που υποτίθεται ότι ήταν η δεύτερη μέρα που αφέθηκε ένας διάδρομος κάπως κάπου να φύγει ο κόσμος. Σήμερα είδα για πρώτη φορά το αεροπλάνο να ρίχνει. Το άκουγα. Σήμερα το είδα κιόλας. Τέλος πάντων, είναι μια τραγωδία. Μια τραγωδία. Δεν μιλάω για το γεγονός ότι ήδη από την τρίτη, τέταρτη μέρα που ξεκίνησε η πολιορκία, ας πούμε, χάθηκαν μέσα 24 ώρες όλες οι υποδομές. Δηλαδή, τις τελευταίες 10-12 μέρες, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε επικοινωνίες. Δεν ξέρω αν αυτοί που θα μας ακούσουν, ας πούμε, μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ. Και φυσικά δεν υπήρχε ανεφοδιασμός της πόλης. Καύσιμα, τρόφιμα, βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή, έγιναν μάρτυρες και θα γίνουμε μάρτυρες μιας μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Πριν μερικές μέρες άνοιξε η Ουκρανή διάδρομο, πήγε κόσμος και χτυπήθηκε ο διάδρομος. Από ποιους? Από επιτιθέμενους. Όχι από το, ή από το Αζόφ, ας πούμε. Όχι ρε παιδιά. Όχι, εγώ το ξέρω. Απλά σε ρωτάω γιατί στην Ελλάδα μάλλον δεν καταλαβαίνουν ποιοι πολεμάνε με ποιους και λένε ότι το Αζόφ του σκοτώνει. Όχι. Μπορείς να πεις πολλά για τους Αζόφ, τι ήταν και τι είναι. Δεν θέλω να πω πάλι στο πολιτικό, να μην το πούτε το ιδεολογικό ούτε τίποτα. Ναι. Η Αζόφ ήταν και είναι η άμυνα της πόλης. Μία από τις άμυνες της πόλης. Τι να πω, είναι έτσι, γιουβέτσι και τα λοιπά, έχουν ιδεολογικά, τα έχουν. Αλλά δεν χτυπάνε τους δικούς τους. Δηλαδή έλεος. Και λίγο αργότερα να μιλήσουμε, γιατί τους γνώρισα. Ναι, δεν θέλω. Καταλαβαίνω τη θέση. Απλά επειδή εμένα συνήθως το ερώτημα που μου τίθεται είναι αυτό και δεν θέλω και να βάζω άλλους ανθρώπους από τη διαδικασία, ας πούμε, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουν καταλάβει ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό ήθελα αυτό μόνο. Ότι δεν είναι το Αζόφ, που του χτυπάει. Αυτό ήθελα να μάθω. Ούτε και επειδή έχω εκπλαγεί λίγο με τη διάσταση που έχει πάρει το θέμα, ειδικά με το προξενείο. Δεν θα πω για μένα, για το προξενείο γενικότερα. Δεν το περίμενα. Αλλά είναι καλό που έχει ευαισθητοποιήσει το κόσμο σε εμάς και είναι καλό και βλέπω μια πρωτοφανή, ας πούμε, στήριξη στην Ουκρανία που δεν την ξαναείχαμε ποτέ, ας πούμε, σαν... ούτε εγώ, δεν λοιπά. Υπάρχει μια
στήριξε παραπάνω από ό,τι θα περιμέναμε αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Έτσι, δηλαδή, φαντάζομαι που δεν συμφωνείς, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ τον κόσμο αυτή η κρίση και... εντάξει, είδα και εγώ πολλά πράγματα, κατάλαβα ακόμα περισσότερα που τα είδα από κοντά, αλλά όταν διαβάζω τώρα, επειδή τώρα σήμερα παίχτησα ίντερνετ πάλι, κάπου γράφτηκε και μάλιστα τον απαρήγαγαν πάρα πολύ ότι με κρατούσαν όμηρο η Αζόφ, ας πούμε, σε κάποιο υπόγειο και δεν ξέρω, μου κάνουν βασανιστήρια, δεν ξέρω τι. Τώρα θα το πω, γιατί δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Τις δύο πρώτες μέρες οι Αζόφ μας τάισαν. Αυτό είναι fact. Εντάξει, αυτό είναι fact. Και ας το κόψουμε τελείως από το ιδεολογικό πολιτικό. Εντάξει, ναι. Αυτό μόνο λέω. Δεν συμφωνώ μαζί τους ιδεολογικά, δεν... μακριά από μένα, αλλά δεν είδα αυτό που γράφουν σε εμάς συνήθως. Δεν το είδα και σου λέω, είμαι ιδεολογικά τελείως αντίθετος, αλλά δεν το είδα.